Παιδιά, γεια σας. Δεν ξέρω αν ακούσατε τι έγινε στο προηγούμενο δίσκο της Πίπης. Τώρα όμως, η Πίπη Φακιδομήτη είναι αποφασισμένη, παιδιά, να ελευθερώσει τον πατέρα της από τους πειρατές. Ο Τόμι και η Ανίκα πάντα μαζί της και σε αυτές τις περιπέτειες. Μόνο που τώρα θα ακούσουμε και τον Μάρκο, έναν καλό πειρατή. Και τη Ροζαλίντα, την Παπαγαλίνα. Ο Τζόκο Μαχαιροβγάλτης και ο Ματωμένος Βέν δεν πιστεύω να σας αρέσουν. Και εμένα δεν μου πολύ αρέσουν. Όμως, παιδιά, να δείτε η Πίπη τι θα τους κάνει. Ένα πειρατικό πλοίο έχει έρθει στο μικρό λιμανάκι. Οι πειρατές ψάχνουν να βρουν την Πίπη. Θέλουν να τη συλλάβουν. Η Πίπη με τον Τόμι και την Ανίκα έχουν κρυφτεί σε ένα παλιό κτίριο. Μαζί τους είναι και ο Μάρκο. Οι πειρατές τους ανακαλύπτουν και προσπαθούν να κυκλώσουν το κτίριο. Τώρα η Πίπη Φακιδομήτη έχει παγιδευτεί. Προς. Τοποθετήστε τα κανόνια. Δεν πρέπει να μας ξεφύγει η Πίπη, όχι τόσο αργά. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Μη μου τραβάς το χέρι. Όλοι μαζί. Μέσα στο κτίριο όμως... Μάρκο, δεν υπάρχει άλλη πόρτα να ξεφύγουμε. Έξοδος, καταλαβαίνεις? Ναι, έξοδος. Εγώ δείξω. Γρήγορα, πάρε τον Τόμ και την Ανίκα μαζί και γρήφ τους κάπου. Και εσύ, Πίπη. Θα έρθω αμέσως, μόλις μπορείς, Ανίκα. Και να ξέρατε, παιδιά, τι θέλουν οι πειρατές από την Πίπη. Θέλουν να τους πει πού είναι κρυμμένος ο θησαυρός του πατέρα της, του καπετάν Εφρέμ Φακιδομήτη. Οι παλιοπειρατές... Τώρα θα την τσακώσουμε στην πακίδα. Αφού τρύπωσε, δεν μπορεί να γίνει καπνός. Ποιος ξέρει τι σκοπούς έχει. Προσέξτε την Πίπη, είναι επικίνδυνη, ναι. Αυτό το κορίτσι είναι φοβερά επικίνδυνη. Κυκλώστε, μην αμαρτήσετε, εδώ είμαστε. Τώρα, Πίπη Φακιδομήτη, επιτέλους! Είσαι εχμάλωτη, δεν έχεις άλλες ελπίδες. Όλα τα κανόνια είναι στραμμένα στις εξόδους, παραδόσου. Μαλλιόν, λαβέ! Αυτό θα γίνει. Πάρτη στο σπαθί. Κάστε να με πιάσεις. Παλιοπειρατή! Έλα εδώ, έτσι. Τσικλώστε τη. Δεν θα γλιτώσει με τίποτα. Ορμήστε τους, όλοι μαζί. Δεν ακούτε, βρετιλί, όλοι μαζί. Ορμήστε. Ορμήστε. Προσταθείτε στα πόδια σας. Και τράξτε πίσω της. Δεν πρέπει να μας ξεφύγει έξω. Περικυκλώστε το κτίριο. Γρήγορα. Έρχεται το νου σας. Το νου σας στα παράθυρα και τις πόρτες. Ελιμονώσας αν δεν την τσακώσουμε. Ο καπετάνιος θα μας κόψει τα αυτιά όλων. Ψάξτε στα γύρω σπίτια. Ψάξτε κάθε γωνιά. Δύο άντρες πάνω στη γέφυρα. Τι πίστε, θα φυλακιστεί στο ανατολικό φρούριο, καταλάβατε! Μάλιστα, καπετάνιε! Προσοχή, Ματωμένε Σφέν! Το μαχαίρι Τσόκ έρχεται πίσω με τα κανόνια! Ανοίξε την πύλη! Μα τι γίνεται, μαχαίρι Τσόκ! Εξετέλεσαι τη διαταγή! Όχι, καπετάνιε! Θες να πεις, δηλαδή, ότι σου ξέφυγε αυτό το ανεβέστατο πλάσμα! Πίστεψέ με, ξαφνικά εξαφανίστηκε! Ώστε λοιπόν έγινε καπνός! Ναι, ήτανε...
Μα όχι, 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 Τζοκ. Εσύ δεν έπρεπε να γίνεις πειρατής, αλλά γυροβοσκός. Όχι, ρολογάς. Αυτό ήθελα πάντα να γίνω. Εσύ, μα εσύ δεν μπορείς ούτε τη δική σου μπίδα να σφίξεις που λασκάρισε. Σβέν με... Πώς εξαφανίστηκε. Σαν να αντικατάπιε η γη. Άκουσε εδώ, Τζοκ. Πρέπει να κοιηθούμε αμέσως. Έτσι λέω κι εγώ. Λοιπόν, τον πατέρα. Ακριβώς, Σβέν. Πρέπει να το κάνουμε να μιλήσει πριν η ναυγά. Και ενώ οι τρεις μικροί μας φίλοι δεν είναι και σε τόσο ευχάριστη θέση, ο Μάρκο, ο καλός πειρατής, τους φέρνει κάτι να φάνε. Εγώ, ο Μάρκο είμαι. Έφερα φαΐ. Ευχαριστούμε, είσαι πολύ καλός, Μάρκο. Ευχαριστούμε πολύ, Μάρκο. Αφού ξέρει, Θανίκα, ότι δεν θα καταλαβαίνει. Μάρκο, καλό, καλό. Κατάλαβες. Θανίκα, σε ενθουσίασε ο Μάρκος, ε. Δεν μου λες, εμπιστεύεσαι το Μάρκο? Όχι, δεν τον ξέρω καλά. Δεν είναι και τόσο απαραίτητο, ε. Όχι. Έτσι είναι. Όχι, σίγουρα δεν είναι έτσι. Μα σου λέω δεν χρειάζεται. Σίγουρα δεν είναι έτσι. Ναι. Όχι. Ναι. Όχι. Έτσι είναι. Μπα. Μπορείς να τον εμπιστεύεσαι και ας μην τον ξέρεις καλά τον Μάρκο, Ανίκα. Συμβαίνει συχνά. Όχι, σου λέω. Ας αφήσουμε όμως τα τρία παιδιά και τον Μάρκο για να δούμε πού έχουν φυλακίσει οι πειρατές τον πατέρα της Πίπης. Τώρα πια η υπομονή μου έφτασε στο τέλος. Θα μετρήσω μέχρι το 10. Κι αν δεν μας μαρτυρήσεις που βρίσκεται ο θησαυρός, θα σε πυροβολήσω, χοντροκολοκύθα. Χοντροκολοκύθα, χοντροκολοκύθα, χοντροκολοκύθα. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξι, επτά. Αν με πυροβολήσεις, τι θα γίνει ύστερα? Άμα εγώ δεν ζω, δεν θα μάθεις τίποτα για το θησαυρό. Ναι, τότε δεν θα μάθουμε τίποτα. Αλλά εσύ θα μας τα πεις τώρα. Ναι, ναι, θα μας τα πεις τώρα ή θα θες είτε όχι. Έλα, τώρα δεν θα περιμένουμε για πολύ, γιατί... Έλα, λέγε τώρα, χοντροκέφαλη. Βιαζόμαστε, χοντροκέφαλη, καταλαβαίνεις, βιαζόμαστε. Χοντροκέφαλη, βιαζόμαστε. Εγώ δεν βιάζομαι, καθόλου μάλιστα. Θα περιμένω ήσυχα, ήσυχα, έως ότου έρθει η μικρή μου Πίπη, κατάλαβες. Ωστές, λες. Λοιπόν, από αυτή τη στιγμή θα του δίνετε το μισό μόνο ψωμί και νερό από ό,τι του δίνατε, κατάλαβες. Ναι, καπετάνια. Και τότε... θα δεις πως θα μιλήσεις. Τότε θα δεις πως θα μιλήσεις. Τότε θα δεις πως θα μιλήσεις, χοντροκοκύθα. Ευτυχώς που είναι εδώ αυτή. Έτσι δεν είμαι τόσο μόνος. Θα ήθελα μόνο να μάθω αυτή γιατί είναι εδώ. Θα στα αποκαλύψω, αγαπητέ μου. Χρειαζόμαστε κάποιον που να μας τα μαρτυράει όλα. Όσα λες στον ύπνο και στο ξύπνο σου. Και κάτι τέτοιο μπορεί να μας το κάνει η Ροζαλίντα μας. Καταλαβαίνει, ξέρεις. Κάθε λέξη που λες και μπορεί να μας τη λέει. Το ότι είσαι ένας κακός προδότης, αυτό λέω εγώ, Ροζαλίντα. Όχι, όχι προδότης, αυτό δεν είναι αλήθεια, όχι προδότης, όχι. Στο μεταξύ, η Πίπη, ο Τόμι και η Ανίκα φεύγουν από τις κρυψώνες τους και γλιστρούν στο φρούριο όπου βρίσκεται ο πατέρας της Πίπης. Παντού όμως υπάρχουν σκοποί. Βλέπεις? Παντού είναι τώρα φρουρί. Ναι, ναι. Αποκλείται να περάσουμε τα τείχη και να μπούμε στο φρούριο μέσα. Πρέπει να κρυφτούμε στα κανόνια. Μάρκο, Μάρκο. Μάρκο. Αλλά ο Μάρκο κάτι έχει σκεφτεί. Εσύ είσαι... Μα πού είναι τα καινούργια κανόνια? Γιατί δεν το βάλαμε ακόμα μέσα στο κάστρο, ε? Μα αυτό είναι τρομερό σφάλμα, Τζοκ. Από λεφτό σε λεφτό τα φέρνω. Γι' αυτό ανοίγω κι εγώ την πύλη. Εγώ, Πίπη, είδα. Κι πίσω, Πίπη. Γρήγορα, πιάσε. Τι? Καταπληκτική ήταν αυτή η ιδέα του Μάρκο. Έτσι τους παρέσυρε μακριά τους πειράτες και μπορέσαμε εμείς να κρυφτούμε μέσα στα κανόνια. Καλώς που είναι ο Μάρκο. Ήταν ο μοναδικός τρόπος να μπούμε μέσα στο κάστρο. Νομίζω όμως, παιδιά, πως οι πειρατές κατάλαβαν ότι ο Μάρκο τους είπε ψέματα.
Κράτος! Έλα από εδώ! Έλα εδώ εσύ! Παλιοψεύτης! Σας ξεγέλασες! Κοιτάξτε τον έξω! Αντετράβα τώρα από εδώ παλιόπαιδο! Κλείστε την πύλη! Όχι, όχι μπω μέσα, όχι διώξη, όχι ψέματα! Α, ψέματα! Ψέματα είπες! Κατάλαβες! Αν! Αφήστε τον εκεί! Οπ! Τζόκο! Είναι τώρα από όλες τις μεριές ασφαλισμένο το φρούριο! Ναι! Ελπίζω να έρθει σύντομα αυτή η πίπη. Τότε θα την πυροβολήσουμε ταυτόχρονα με όλα μας τα κανόνια. Έχω τέτοιο θυμό όσο ποτέ στη ζωή μου. Ναι, ηρέμησε τώρα, ηρέμησε. Πρέπει πρώτα να δοκιμάσετε τα κανόνια για να είμαστε σίγουροι ότι όλα θα πάνε καλά. Εντάξει, καπετάνια. Ετοιμάστε τις δάδες. Τις δάδες, παίρνετε όλες τις δάδες. Από πού έπεσε ο πυροβολισμός, συναγερμός, συναγερμός! Αμάν, τι πάθαμε, μόνο η πίπη μπορεί να είναι. Προς όλοι οι άντρες στα τείχη! Όποιος συλλάβει την πίπη θα πάρει ένα βαρέλι ρούμπι! Προς, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, άμα τύχη και τρυπώσει μέσα η πίπη φακιδομήτη, χαθήκαμε! Ο καθένας στον πόστο του! Χωριστείτε και κρατάτε τα μάτια σας ανοιχτά! Όποιος είναι πρώτος να την αναφέρει! Τη βλέπεις πουθενά? Όχι, δεν βλέπω τίποτα. Άμα δεν τη βρείτε θα σας κατάρω. Μα τι γίνεται, μα τι βλέπετε, έρχεται. Έρχεται, έρχεται, να τι έρχεται η Πίπη, έρχεται. Έρχεται. Τόμι, Ανίκα, υπρός, έξω από τα κανόνια γρήγορα. Ναι, εδώ είμαστε. Ναι, εδώ πέρα είμαστε. Γρήγορα έξω, δεν έχουμε πολύ καιρό. Μα πού θα πάμε τώρα. Θα πάμε, Πίπη. Θα κλειφτούμε μέσα στο πηγάκι, αντιχωρίσκω. Γρήγορα! Ευτυχώς που δεν μας βλέπει τώρα η μαμά. Θα μας έχουνε κατευθείαν στο κρεβάτι με μια θερμοφόρα. Σας προσέχει πολύ, ε! Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Να κουνηθείτε, ρε παιδιά! Δεν μου λες, Πίπη, κάτσε, δεν με βιάζεσαι. Πόσο πρέπει να μείνουμε εδώ μέσα? Θα πρέπει όλη την ημέρα! Όλη μέρα! Ευτυχώς που βγήκαν από τα κανόνια τα παιδιά, γιατί... Έτοιμη! Φωτιά! Έτοιμη φωτιά, επάνω τους! Έτοιμη φωτιά! Ξέρω μόνο που έχουν φυλακίσει τον πατέρα μου. Θα σκαρφαλώσω πάνω για να δω, παιδιά. Να προσέχεις, Πίπη. Πρόσεχε, Πίπη. Κάπου όμως είχαμε αφήσει τον πατέρα της Πίπης, παιδιά. Θυμάστε? Μπα, κλαις τώρα, κολοκύθα. Ναι, τώρα κλαίω. Δεν αντέχω πια άλλο. Μου φαίνεται πως η Πίπη δεν θα με βγάλει ποτέ από εδώ μέσα. Δεν θα πήρε, φαίνεται, τα γράμματα στα μπουκάλια. Μπράβο, μπράβο. Είσαι ο χειρότερος παπαγάλος που έχω δει ποτέ μου. Είμαι θησαυρός γλυκύτατος, είμαι θησαυρός γλυκύτατος. Δούμε ένα φυλάκι. Όχι, δεν μπορώ. Δεν το αντέχω αυτό. Πρέπει πρώτα να πλώσω το πανί, να στεγονώσει. Πάρε μια πλώστρα, πάρε μια πλώστρα. Και βγάζει το μουσκεμένο πανί στο παράθυρο του κελιού. Τόμι, έρχεται η Πίπη πάλι. Καλά, δούμε τι θα μας πει. Τι έγινε, Πίπη? Παιδιά, τώρα ξέρω που είναι ο μπαμπάκας μου. Ψηλά, ψηλά στο γωνιακό κελί. Ναι. Γιατί εκεί κρέμεται το μαντήλι του στο παράθυρο. Είστε σίγουροι ότι είναι το δικό του μαντήλι αυτό? Ναι, Τόμι μου, γιατί του το έκανα εγώ δώρο πέρσι στην γιορτή του. Αχού. Και ενώ η Πίπη αρχίζει να σκέφτεται πώς θα ελευθερώσει τον πατέρα της, οι πειρατές... Τρώτε σιγά, έχει αρκετό φαΐ. Θα σας κάτσω στο λαιμό έτσι όπως τρώτε. Οι πειρατές, παιδιά, καλά τρώνε και πίνουνε. Οι φίλοι μας όμως... Πιπί, άρχισα να πεινάω φοβερά. Και εμένα μου πονάει το στομάχι μου, Πιπί. Τι κάνετε έτσι, βρε παιδιά, πάω να φέρω αμέσως κάτι να φάμε. Πήγαινε, πήγαινε. Βγαίνει από το πηγάδι και πηγαίνει εκεί που τρώνε οι πειρατές.
Πύρι, πύρο, κόψε με και μένα ένα κομμάτι, α! Κρατέλα, μην τρόμος! Τρώτε γρηγορότερα από όσο προφθέλω να κόψω! Γρήγορα! Έλα, έχω την κράση, φέρε μου! Πρέπει να αντικαταστήσω το φρουρό, έλα πάρει! Μα απαγορεύεται, μην πήρες κρέας και κρασί στη Σκοπιά, μα απαγορεύεται αυτό! Έλα, καημένε τώρα! Πίπι, τι τους έκλεψες? Τους έκλεψα κρέας και ψωμάκια, Νίκα. Παιδιά, σιγά σιγά, τώρα που ροχαλίζουν οι πειρατές να βγούμε από το πηγάδι. Ελάτε, πάμε, σιγά, πάμε, σιγά. Πρέπει να πιάσουμε την Πίπι. Νομίζεις, τώρα εγώ θα πιάσω εσένα, παλιό πειρατή. Αυτό το ξέρουμε, είναι ο μαχαιροτζόκ. Ναι, αλλά τώρα θα είναι σκέτα ο Τζοκ χωρίς το μαχαίρι. Πάρτε το. Παιδιά, βλέπετε, εκεί πάνω που κρύπτει το ματήλι. Εκεί είναι ο μπαμπάς μου. Πόσο ψηλά, μα πώς θα φτάσουμε εκεί πάνω? Μα δεν θα τα καταφέρουμε, Πίπι. Μη στενοχωριέστε εσείς, δεν μπορείτε βέβαια να ανεβείτε. Εγώ όμως, άμα βάλω κάτι στο μυαλό μου, θα το καταφέρω κιόλας σίγουρα. Και εμείς, τι θα κάνουμε άμα ξυπνήσουν οι πειρατές? Να κρυφτείτε στα κανόνια, εκεί είστε ασφαλισμένοι. Εντάξει, έλα, πάμε Τόμι, πάμε. Πίπι, πάμε. Άντε παιδιά, εμπρός, κρυφτείτε. Έτσι, μπράβο. Αφού ο Τόμι και η Ανίκα κρύφτηκαν στα κανόνια, η Πίπη πηγαίνει προς το παράθυρο που κρέμεται το μαντίλι του πατέρα της, του καπετάν Εφραίμ Φακιδομήτη. Εκείνο ο αγαπημένος μου μπαμπάκας, τα μάτια του είναι δακρυσμένα, το χούλι μπαμπάκα. Παπά, παπά, έρχομαι, τέλειωσαν τα βάσανά σου. Η Πίπι ήρθε, μαμά. Έλα τώρα, σήκω. Τι συμβαίνει, τι συμβαίνει, ησυχία? Τι ωραίο αυτό το όνειρο. Να ήταν μόνο αληθινό. Η Πίπι είναι εδώ κοντά μου, εδώ. Να τη, κάθεται στο κρεβάτι μου. Μικρό μου, γενναίο μου παιδί. Τι ωραίο είναι αυτό το όνειρο. Δεν είναι όνειρο, μαμά. Εγώ είμαι ίδια. Όχι. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια. Κάνεις αστεία, Πίπι. Έλα τότε να κάνουμε έναν αγώνα πάλις. Έλα, ίσως τώρα πιστεύεις ότι δεν πρόκειται για όνειρο? Ναι, το πιστεύω τώρα. Εσύ είσαι πράγματι. Είσαι ο θησαυρός μου. Τι θησαυρός, τι θησαυρός. Αυτό έπρεπε να το πεις σε μένα. Αλήμα. Για δες εκεί, ελπίζω να μην έρθει κανείς. Σήμερα έρχονταν κάθε τόσο. Ποιος άφησε να μπεις εδώ? Μπήκαμε την πολεμίστρα και αν δεν ήσουν τόσο χοντρός πατερούλη θα μπορούσαμε εύκολα να ξαναβγούμε. Εγώ χοντρός? Έμεινα πετσί και κόκαλο, για δες. Μου δίναν μόνο νερό και ψωμί. Ένα μήνα συνέχεια. Αχ, Πίπι, πόσο πεινάω, να ξέρεις. Τι, εσύ μυστικός? Έτσι είναι η αιγμάλωτη πάντας πατερούλη. Θα σου φέρω τώρα λίγο φαγάκι. Πρώτα θα ήθελα μια μπριτζολίτσα. Τι λες και εσύ έτσι για αρχή, ε? Εντάξει. Κάποιος έρχεται, κρύψου, κρύψου τώρα γρήγορα, Πίπι. Μπαίνει στο κελί ο μαχαιροβγάλτης Τζοκ. Λοιπόν, τι γίνεται? Πεινάς, α? Αν έχεις, παρά να μας μιλήσεις, και τότε θα έχεις περισσότερα από ψωμί και νερό. Ψωμί και νερό, ψωμί και νερό. Η Πίπι είναι εδώ. Άκουσες τι λέει η Ροζαλίντα? Δίνει σημασία τι λέει τώρα αυτό το χαζοπούλι. Τι συμβαίνει με σένα, Ροζαλίτα? Κόλλησες κι εσύ φοβία για την Πίπι, ε? Όχι, δεν κόλλησα, δεν κόλλησα. Μπορείς να ησυχάσεις. Δεν μπορεί πια να μας κάνει τίποτα. Αμέ, εδώ είναι. Προσοχή, προσοχή, και τα μπρόσου. Η Πίπι είναι εδώ. Πρέπει να μάθεις κάτι. Η Πίπι θα έρθει στα όνειρά σου. Δεν θα την ξαναδείς ποτέ. Ή πιστεύεις ακόμα ότι μπορεί να χωθεί στο φρούριο, χόντρο κολοκύθα, ε? Έτσι πιστεύω. Τότε σου λέω ότι δεν έχεις ελπίδα. Έχει έρθει εδώ στο κάστρο αρκετό καιρό, αλλά είναι ακίνδυνη. Πώς? Και είσαι
Ακόμα έτσι ήσυχα, αυτό δεν το καταλαβαίνω, μαχαίρι Τζοκ. Την είδες τα αλήθεια? Α, την είδα όπως εσένα τώρα. Και σου λέω, αν θες να μάθεις που βρίσκεται τώρα. Ναι, αλήθεια. Πού είναι, πού είναι? Είναι στο υπόγειο κάτω από τα βράχια του κάστρου. Εκεί την κλειδώσαμε. Και έτσι έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο τώρα. Κατάλαβες? Κλειδώσαμε στο υπόγειο. Κλειδώσατε στο υπόγειο το κακόμοιρο το παιδάκι? Είναι αλήθεια αυτό? Φυσικά και είναι αλήθεια. Ό,τι λέω εγώ είναι αλήθεια. Την πιάσαμε, την κλείσαμε στα υπόγεια και θα μείνει εκεί μέχρι να λιώσει τελείως. Και αυτό επειδή εσύ ο χοντροκέφαλος δεν θες να μας πεις που βρίσκεται ο θησαυρός. Καλά, εντάξει, θα το σκεφτώ. Θέλεις να... Πρέπει να τα καργαλίσω με το μαχαίρι, με το μαχαίρι. Ναι, ναι, θα σε καργαλίσω με το μαχαίρι. Πού είναι το μαχαίρι? Το μαχαίρι μου! Ποιος μου κλέψε το μαχαίρι μου! Χωρίς το μαχαίρι δεν είμαι πια ο διάσημος Τζοκ! Χωρίς το μαχαίρι δεν είμαι καν πειρατής! Δεν είμαι τίποτα πια! Δεν είμαι τίποτα πια! Ω, μαχαίρι μου, που είναι το μαχαίρι μου! Το μαχαίρι μου, που είναι το νέο μου καυτερό μαχαίρι! Χοντροκέφαλε! Ο Τζοκ φεύγει και μπαίνει πάλι μέσα στο κελί η Πίπη. Πίπη! Λίγο ήθελα να χάσω τα μαλλιά μου. Πώς δηλαδή? Αν έχει κανείς ένα φαλάκρα, δεν έχει τρίχες για να του πες. Λοιπόν, τι θέλεις να φας? Έλεγες ότι θέλεις μια φριζολίτσα για να κάνεις αρχή. Τι θέλεις για μετά? Μερικά κιλά χοντρό λουκάνικο. Λουκάνικο. Ναι. Και μετά κοτούλα. Όχι μάλλον... κοτούλες, δύο. Δύο κοτούλες? Ναι, δύο κοτούλες. Και μετά κανένα αρνίσιο μπουτάκι. Αν έχει, αλλιώς θα σου φέρω κατσίκας. Αρνίσιο. Και στο τέλος θα ήθελα για επιδόρπιο λίγο πουτίνγκα φράουλα. Εντάξει. Και μετά θέλω καπνιστό κρεατάκι. Κρεατάκι. Και θέλω λίγα φρούτα, τυρί, κρασί. Δεν θέλεις τίποτα άλλο? Αυτά θέλω μόνο. Όχι, θα σου φέρω μου και ένα καλάθι ψημένο ψωμί μαζί, Εντάξει, καπετάνιε. Όμως ο Τζοκ ψάχνει για το μαχαίρι του που, θυμάστε παιδιά, του το πήρε η Πίπη η Φακιδομήτη. Τώρα ποιος μου πήρε το μαχαίρι μου? Αν ήξερα ποιος ήταν, θα τον έκδερνα ζωντανό. Hey, Φραντσέσκο! Φραντσέσκο! Φύγω! Πού είναι το μαχαίρι μου? Λοιπόν, λέγε! Πού είναι? Σύμπνα! Πού είναι το μαχαίρι μου? Θέλω πίσω το μαχαίρι μου, το ωραίο μου μαχαιράκι! Αν δεν το ξαναπάρω πίσω, θα σας γδάρω, φτωχοπειρατές, μεθύστακες, χρωμιάριδες, μεκρούλιακες! Ακούτε τι σας λέω! Το μαχαίρι μου θέλω πίσω! Κάποιος από εσάς το κλέψε, κάνετε ότι κοιμόσαστε, ροχαλίσατε! Αφήνουμε παιδιά τους πειρατές να κοιμούνται και να ροχαλίζουν και γυρνάμε στη φίλη μας την Πίπη τη Φακιδομήτη. Η Πίπη λοιπόν, αφού βρήκε τον πατέρα της στο ψηλό κελί του κάστρου, πήγε να δει τι κάνουν οι φίλοι της, ο Τόμι και η Ανίκα. Παιδιά, ελάτε, πρέπει να φύγουμε γρήγορα. Εντάξει, με τον πατέρα σου. Έλα, Ανίκα, κοιμούνται όλοι ακόμα, έλα. Πάμε. Άντε, παιδιά, άντε. Εντάξει. Βγήκαν από τα κανόνια και φεύγουν πριν ξυπνήσουν οι πειρατές. Αυτοί βέβαια κοιμούνται. Όχι όμως και τόσο ήσυχα, γιατί ο Τζοκ... Θέλω να μάθω ποιος μου κλέψε το μαχαίρι μου. Αν δεν μου πείτε, θα βάλω να σας κλείσουν όλους μέσα στο κουτρούμι με ψωμί και νερά. Προς, ανοίξτε το στόμα σας, ποιος ξέρει. Εσύ, λέγε το μαχαίρι, πού είναι? Εκεί πέρα είναι το μαχαίρι σου. Σταμάτα, Τζοκ, με αυτό το μαχαίρι. Ανησυχείς τους καλούς μας τους πειρατές. Τι θέλει αυτός? Δεν έχω ιδέα. Ούτε ξέρω πού είναι το μαχαίρι του. Μα δεν κοιμώς νιώσεις τώρα και το μαχαίρι του. Όσο μας να κοιμηθούμε. Σου παρακαλώ.
Πρόσεχε καλύτερα τα πράγματα σου για να μην τη μαθαίνεις. Έτσι, το εκεί. Το μαχαίρι μου που είναι. Εκεί στη γωνία είναι πεταμένο. Το ξαναβρήκα. Το αγαπημένο μου μαχαιράκι είναι εδώ. Το μαχαιράκι μου. Όλα εντάξει! Ναι, ναι, όλα εντάξει, καπετάκια! Ωραία, ωραία, ωραία! Η πύλη ανοιχτή! Όρθι γρήγορα! Συναγερμός! Συναγερμός! Η πύλη εκάνοιξε! Ήτανε κλειστή πριν δύο λεπτά! Μα πώς γίνεται αυτό! Είμαι η πίπη, η φαγκινομίτη, τρόλο! Όλοι, μα πιάστε την! Πιάστε την! Πιάστε την! Πιάστε την μέσα! Όλοι με τον όνομα σας ξαναέφυγε! Θα γίνει επιτέλους με αυτή την πίπη! Η πίπη φαγκινομίτη! Πράγμα! Αυτή είναι! Διαβολοκόρεξ! Βέβαια, πώς είναι δυνατόν, ήταν μέσα στο κάστρο! Καταλάβατε! Συλλάβετε την! Εμπρός πίσω της! Ακίνητη! Οκίνητε, άνοιξε την πύλη! Αυτή τη φορά δεν θα μας ξεφύγεις, ποντίκι! Α, πιάστε το κοκκίνο μάλλον, κοπαλιοκόρεξο! Ως, γρήγορα, επάνω της! Επάνω της! Κύριε Τζοκ, η Πίπη Φακιδομήτη έφυγε. Όσο για τον πατέρα της που τον φυλακίσατε στο ψηλό κελί του κάστρου, αυτός δεν έφυγε ακόμα. Ξέρετε γιατί? Γιατί τρώει το αρνάκι, τις κοτούλες, την μπουτίγκα και όλα αυτά που του φέρε η Πίπη. Για πηγαίνετε να δείτε. Το νερό και το ψωμί σου. Όχι, ευχαριστώ. Λέω να κάνω δίαιτα, γιατί πάχυνα. Τρελάθηκες! Δεν θα σου ούτε ψωμί να φας ούτε νερό. Όχι, δεν θέλω. Ένα ψωμάκι για χάρη της Πίπης και λίγο νεράκι για τη μαμά. Φάει τα ψωμιά εσύ και πιες το νερό για χάρη του μπαμπά. Ότι κακός που είσαι, εγώ θέλω το καλό σου. Και το κακό παιδί μου ρίχνει το νερό στη μούρη. Κατάλαβες? Σε είχα προειδοποιήσει, Τζοκ. Κάποια άλλη φορά μπορεί να πιάσεις αυτό το τρομερό κορίτσι, την Πίπη τη Φακιδομήτη. Μέχρι τότε όμως... Είμαι η Πίπη, η Φακιδομήτη. Είμαι η Πίπη, η Φακιδομήτη.